είναι κβαντική φυσική. Mm-hmm. Είμαστε γεμάτοι ενέργεια. Και αυτή την ενέργεια πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Είμαστε και δυστυχώς τη χάνουμε για ανόητα πράγματα. Ναι. Αντί να τη χρησιμοποιήσουμε σε ακριβώς, πολύ. Ακριβώς. Είδες. Και αυτά είναι συμβολικά, έχουν συμβολισμούς. Και αυτοί οι συμβολισμοί είναι πολύ σημαντικό να μην τους ξεχνάμε στην καθημερινότητά μας. Αυτοί οι συμβολισμοί είναι δικοί σου ή είναι συμβολισμοί που τους έχεις πάρει γενικά, είναι παγκόσμιοι συμβολισμοί? Είναι, άκου να δεις, πριν από τότε με την κρίση της αγοράς το 2012, περάσαμε πολύ δύσκολα. Και εσύ πέρασε, μα θα πέρασες μια κατάθλιψη, κόντεψες να πάθεις. Ναι, πέρασα, μπήκα στο νοσοκομείο. Δηλαδή με χτυπήσει στο θηροειδή, πώς να σου πω. Ναι. Είχα χάσει πόσα κιλά, 15 κιλά, η καρδιά μου πήγαινε με 120 και στον ύπνο μου. Τόσο πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέραμε τι να κάνουμε για να το διαχειριστούμε. Όλη η οικογένειά μου και όλοι οι επιχειρηματίες ανά τον κόσμο, θα έλεγα. Οπότε και άρχισα να διαβάζω, να το ψάχνω καλύτερα και κάποια πράγματα που τα διάβαζα ήταν σαν να τα ήξερα ήδη. Όπως, ξέρεις, αυτά που έχουν σχέση με το είναι μας. Να μην εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας, να βρίσκουμε δύναμη ακόμα και από τα μικρά πράγματα, από τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οπότε, όσο πιο πολύ διάβαζα και εμβάθυνα, αυτό το πράγμα με οδήγησε στον εκφραστώ δημιουργικά μέσα από τη γλυπτική και τη ζωγραφική. Mm-hmm. Και ήμουν πολύ τυχερός, είμαι ευγνώμων γι' αυτό, πραγματικά. Εννοείται. Γιατί ξέσπασες κάπου. Εκτονώθηκα. Φαντάσου να μην μπορούσες να. Ναι. Αυτό δεν είναι. Και φαντάσου πόσοι συνάνθρωποι μας πέρασαν δύσκολα. Πολύ. Και δεν είχαν και το χρόνο, ίσως, ναι, και την πολυτέλεια να μπορούσαν να δημιουργήσουν τόσα πράγματα. Ακριβώς.